Λοιπόν, το πράγμα με το ελαιόλαδο έχει ξεφύγει πάντως, έτσι. Είναι ο σύγχρονος χρυσός, ο χρυσός της εποχής. Γίνονται και διάφορα αστεία, βέβαια, και διάφορες πλάκες στο διαδίκτυο. Θα δούμε μία από αυτές. Έχει μεγάλη πλάκα. Ξεμάτιασμα 2 ευρώ. Άμα βάλεις και λάδι, 8 ευρώ. Βέβαια, ρε φίλε. Άμα βάλεις και λάδι, είσαι καταρχάς οικονομημένος πλέον στις μέρες μας. Γίνονται διαρκείς έλεγχοι. Οι παραγωγοί προσπαθούν να βρουν διάφορους εφάνταστους τρόπους για να προστατεύσουν την περιουσία τους, που είναι τα ελαιόδεντρα. Mm-hmm. Άλλοι να προστατεύσουν το αποθηκευμένο ελαιόλαδο της περασμένης σεζόν. Έχουν αυξηθεί και οι ληστείες. Δηλαδή πράγματα που ούτε καν πηγαίνει το μυαλό σου. GPS ελιές μέσα. Έτσι. GPS, και, ναι. βέβαια τεράστια νοθεία στο ελαιόλαδο. Δήμητρα Σέκη, για έλα λοιπόν μαζί μας. Νοθεία στο ελαιόλαδο μέσω social media. Καλησπέρα. Ακριβώς. Καλημέρα μάλλον. Μπήκαμε λοιπόν στο marketplace στο Facebook και είδαμε διάφορες αγγελίες που πουλούν ουσιαστικά οι άνθρωποι λάδι τύπου 4-5 ευρώ το λίτρο. Ψάξαμε τους λογαριασμούς. Εδώ τα βλέπουμε, έτσι. Εδώ ακριβώς. Εδώ είναι το λάδι. Διάφορα. Έχει τώρα τιμές από 4-8 ευρώ αναλόγως το λίτρο, που είναι πολύ φθηνό, 4 ευρώ τώρα να πουλάνε. Ψάξαμε τους λογαριασμούς αυτούς, τα προφίλ των ανθρώπων, διαπιστώσαμε ότι είναι ψεύτικα τα προφίλ, δημιουργήθηκαν πρόσφατα. Επίσης έχουν ελάχιστους φίλους, δηλαδή πολλοί έχουν 2-3 φίλους, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουμε καταναλωτών. Και αυτοί έχουν εμφανιστεί και λένε ότι εγώ έχω λάδι αλφα-αλφα ποιότητας. Ναι, το παρουσιάζουν ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και μετά, που σε προσελκύει ποια είναι η τιμή, η πολύ χαμηλή τιμή. Ναι. Δεν δίνουν όμως παραστατικά σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουμε, δεν δίνουν τηλέφωνα, η επικοινωνία γίνεται μέσω μηνυμάτων. Βλέπουμε ένα τέτοιο προφίλ. Αυτός ο κύριος έχει πόσους φίλους? 6 φίλους, ε. Αυτοί είναι όλοι και όλοι. Και έχει τη φωτογραφία του ένα μπουκάλι ελαιόλαδο. Προσοχή σε αυτά, μην αγοράζετε, έτσι. Δεν πρέπει πάντως να... γίνονται έλεγχοι, έτσι, από τον ΕΦΕΤ γίνονται έλεγχοι. Βέβαια, γίνονται. Αν θέλουμε να δούμε τις κάρτες μας, είναι σε πλήρη εξέλιξη 350 αυστηροί έλεγχοι του ΕΦΕΤ για νοθεία, απάτες και ποιότητα ελαιόλαδου. Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται στο Facebook, γίνονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις εταιρείες, σε τυποποιητήρια και σε σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Και να πούμε κιόλας ότι βρέθηκε και εταιρεία που πουλάει νοθευμένο ελαιόλαδο. Κατασχέθηκαν 30 τόνοι. Πρόκειται για κύκλωμα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Συγκεκριμένα έβαζε ψεύτικους κωδικούς στην ετικέτα. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί τι φτιάχνανε, αναμειγνύανε ελαιόλαδο με σπορέλαιο και το πουλούσαν ως ελαιόλαδο? Σπορέλαιο, δεν είμαστε σίγουροι τώρα για το άλλο λάδι. Ήταν ελαιόλαδο με αμφιβόλου ποιότητας. Εγώ διάβαζα ότι έρχονται ακόμα και εσάνς με άρωμα ελιάς από την Κίνα, εισάγεται. Ακριβώς. Χρησιμοποιούν διάφορα κόλπα. Τώρα έχουν επειδή είναι πολύ έντονο, εσύ το παίρνεις, το ανοίγεις το μπουκάλι, μυρίζεις, γιατί δεν έχεις άλλο τρόπο να ελέγξεις τι είναι αυτό μέσα, και λες ελαιόλαδο. Παρθένο κιόλας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τα περισσότερα, ειδικά στα προφίλ που είδαμε πριν στο marketplace, είναι νοθευμένα κατά πάσα πιθανότητα ή αμφιβόλου ποιότητας και προελεύσεως. Να σας ρωτήσω, ξέρετε τι είναι το salad oil? Salad oil. Είναι ένα φθηνό λάδι, το οποίο ουσιαστικά νοθεύεται με μονόμιμο τρόπο στη Βουλγαρία. Θα σας εξηγήσω πώς γίνεται. Οι άνθρωποι, οι εισαγωγείς, οι Βούλγαροι, είχαν έρθει εδώ πέρα, προμηθεύτηκαν το ελαιόλαδο από τη χώρα μας, τύπου με 7-8 ευρώ το λίτρο. Το τυποποιήσανε και το φέρανε εδώ. Το ανέμιξαν με σπορέλαιο και τώρα το εισάγουν εδώ. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αναμένεται να τα δούμε σύντομα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Ναι, γιατί είναι νόμιμη η πρόσμιξη λαδιών στη Βουλγαρία, δεν είναι στην Ελλάδα. Και κατά επέκταση η διακίνηση. Μάλιστα. Και η πώλησή του. Κατανοητό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, έναν ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ, ο οποίος συνελήφθη με νοθευμένο ελαιόλαδο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Τι έχει συμβεί, για πείτε μας. Εσείς πώς πήρατε, πώς πουλούσατε νοθευμένο ελαιόλαδο? Δεν το πουλούσαμε καταρχάς, ήταν στην αποθήκη μας. Το πήραμε από κάποιον φίλο, γιατί μας χρωστούσε κάποια χρήματα και συνεργάτη χρόνια. Και ο οποίος υποσχέθηκε για να ξεχρεώσουμε για τα χρήματα που με χρωστούσε στο μίνι μάρκετ από ψηλικά που ψώνιζε. Υποσχέθηκε ότι θα μας φέρει ελαιόλαδο με τιμολόγιο κανονικά. Λέω, δεν θέλω να είναι ούτε, δεν βάλω στο μαγαζί μου ούτε κλεμμένο ούτε νοθευμένο, να ξέρεις, λέω. Με λέει, όχι, θα έχει παραστατικό, όλα κανονικά. Ήρθε ο κύριος, μου τα έφερε, λέω, φέρε και το τιμολόγιο. Με τα παραστατικά μαζί, νόμιμοι. Όλα. Όριστε. Με τα παραστατικά σας το έφερε, όλα. Όχι, χωρίς τα παραστατικά του έφερε. Με υποσχέθηκε να τα φέρει κανονικά. Ήρθε, το άφησε στο μαγαζί,
Εγώ έλειπα, όταν γύρισα τον έψαξα, του λέω αδερφέ, έλα εδώ και πάρ' το πίσω γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Εγώ αν δεν έχω τιμολόγιο, μπορεί να είναι κλεμμένο, μπορεί να είναι νοθευμένο. Και δεν πήγε το μυαλό μου στο νοθευμένο, γιατί το πλάσαρε στα 30 ευρώ το δοχείο και είπα η τιμή είναι λογική εν όψη το ότι το ελαιόλαδο είναι ακριβό. 30 ευρώ το πεντόλιτρο λέτε, 30 ευρώ το πεντόλιτρο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και μου λέει, βοήθησέ με, λέει, γιατί και εμένα με χρωστάει αυτό τα λεφτά που τα πήρα, για να μπορέσω να σε δώσω και εσένα τα χρήματά σου. Και εγώ τα πήρα, τα έβαλα στην αποθήκη, δεν τα έβγαλα προς πώληση. Και εγώ ίδιος τα φόρτωσα στο αυτοκίνητό μου και δεν μπορούσα και να τα πετάξω. Και τα πήγα στην αστυνομία και είπα τι έγινε, ποιος είναι ο κύριος, ποιος μου τα έδωσε. Εγώ απλά στο κομμάτι που φταίω, δεν αποβίωμαι την ευθύνη, είναι ότι το πήρα χωρίς παραστατικό. Έπρεπε να μου το φέρει. Ουσιαστικά με κορόιδεψε. Άρα εσείς καταγγείλατε ουσιαστικά το περιστατικό. Ακριβώς. Τα πήρα, τα φόρτωσα στο αυτοκίνητό μου και πήγα στην αστυνομία. Εντάξει, έγινε η διαδικασία εκεί. Είδαν τον ποινικό μου μητρό ότι εγώ είμαι καθαρός. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ. Και με τον άλλο κύριο τι έγινε, η αστυνομία τι έκανε. Η αστυνομία τα παρέλαβε, μου είπε ότι μάλλον είναι ηλιέλαιο με ελαιόλαδο ή ίσως είναι και κλεμμένο ή ίσως κάποιοι Ρωμά το φτιάχνουν σε γειτονική περιοχή και γι' αυτό την πάτησες. Και το πήρες. Να. Με τον άλλο άνθρωπο τι έγινε, πήγε η αστυνομία στον άλλον αυτό που σας τα έδωσε, τον έψαξε, τον βρήκε. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή τον έψαχνα εγώ επί μέρες και δεν μου έφερε το παραστατικό, δεν τον μπορούσα να τον βρω, ενώ ήταν καθημερινός πελάτης στο μαγαζί μου, είχε εξαφανιστεί. Μπορεί να τον είχε πιάσει και η αστυνομία, δεν γνωρίζω. Εγώ δεν επικοινώνησα καν μαζί του, του έδωσα και το κινητό μου, λέω ψάξτε ό,τι θέλετε. Να δείτε ότι ούτε μηνύματα έχω στείλει, ούτε τηλέφωνο έχω πάρει. Το μόνο που πήρα τηλέφωνο είναι γιατί θέλω το παραστατικό. Και του είπα να έρθει να τα πάρει πίσω, γιατί θα βρούμε τον πελάτη. Αλλά παραστατικό δεν υπάρχει τώρα. Παραστατικό για τι πράγμα, τώρα για ένα νοθευμένο ελαιόλαδο. Άρα τώρα τον άνθρωπο αυτόν τον εξεχρέωσε άλλος με νοθευμένο ελαιόλαδο, ας πούμε, που θα τον πουλούσε μετά σε εμάς. Μπορεί και ο ίδιος να ήταν στο κόλπο, δεν το γνωρίζω. Ναι, τέλος πάντων τώρα πήγα να το πιέζω να το γνωρίσω. Ακόμα ο άνθρωπος. Δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά ξεμπερδέματα που λένε τώρα. Ένα μόνο περιστατικό, νοθεία ελαιολάδου. Θα δούμε και ελαιοπαραγωγό τώρα. Νόμιμο ελαιοπαραγωγό, κανονικό. Δηλαδή είναι και πρόεδρος συνεταιριστικής εταιρείας Δημέλαιο. Καλημέρα σας, ο κύριος Χιλετζάκης. Ο κύριος Μύρωνας Χιλετζάκης. Τον βλέπετε μπροστά από το χρυσό, τον πράσινο χρυσό της εποχής. Το σμαράγδι. Ναι, το σμαράγδι. Το οποίο είναι τόσο χρυσό που έχουν αναγκαστεί οι άνθρωποι να του βάλουν και διάφορα καλούδια επάνω, πέρα από τους καρπούς. Όπως GPS λόγου χάρη, έτσι, και σεκιουριτάδες γύρω-γύρω, μαθαίνουμε. Ναι, έχουμε περιστατικά, είχαμε και παλιότερα, αλλά τώρα ένα παραπάνω λόγω της τιμής. Η τιμή είναι πάρα πολύ υψηλή. Δελεάζονται πάρα πολύ να μπουν στη διαδικασία στην κλοπή του ελαιοκάρπου και ειδικά στην Ενδοχώρα που και τα χωριά μας είναι αφύλακτα και τα κτήματα και έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε. Πέρα από το security και από τις ίδιες τις σκοπιές που φυλάει ο κάθε παραγωγός γιατί ξεκίνησε επίσημα και η ελαιοκοπική περίοδο. Ναι, σκοπιές κανονικά. Έλα. Στα φορτωμένα αλλιόφυτα, σκοπιές κανονικά. Φέραμε ένα νέο προϊόν στην αγορά. Αυτό το προϊόν το είχε εφεύρει η Ισπανία το 2019 που είχε υπερπαραγωγή και αυτό το προϊόν έχει να κάνει με το GPS, ομοίωμα ελιάς. Είναι αυτό εδώ που έχω πίσω μου. Δεν ξέρω αν το βλέπετε να το... Εδώ. Είναι αυτό εδώ. Για φέρετε το κοντά έτσι να το δούμε. Α, είναι δύο ελιές βλέπουμε εμείς. Είναι δύο ελιές, ναι, είναι το GPS, ομοίωμα ελιάς. Αυτό το κρεμάμε στο δέντρο. Και με το που πάει ο επίδοξος, ληστής να κλέψει τις ελιές, τότε ενεργοποιείται αυτό όταν απομακρυνθεί 3-4 μέτρα από το δέντρο. Έχει άλλη μία εφαρμογή που την κατεβάζουμε στο smartphone, στο τηλέφωνό μας, που αυτή η εφαρμογή έχει να κάνει με την γλασιμότητα. Δηλαδή βλέπουμε τι ώρα ενεργοποιείται, από ποια διαδρομή πήγε και πού καταλήγει. Παρακολουθούμε αυτό και τη διαδρομή οπότε. Μάλιστα. Τι να κάνετε κι εσείς, κάτι πρέπει να κάνετε, να προστατευτείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως η αλήθεια είναι πρώτη φορά βλέπω εγώ αυτές τις εικόνες. Εδώ σου λες σκοπιές. GPS, ομοίωμα ελιάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα, κύριε Αντρέα. Σε ευχαριστούμε και εσένα, κύριε Αντρέα. Κύριε Γρηγοριάδη, τα νιάτα μας. Πάντα νιάτα μας.